Κάνει νίκη σήμερα απέναντι στην κορυφαία κατά γενική ομολογία ομάδα του πρωτομήλου, την Δάφνη. Νίκη στην παράταση. Νίκη ψυχής με ανατροπή όπως ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Το σχολείο σου γενικό για το παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω από τα λίγα που θυμάμαι παίξαμε καλό μπάσκετ. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε στο γήπεδο τις οδηγίες του προπονητή μας. Δείξαμε χαρακτήρα, γιατί βρεθήκαμε νομίζω μέχρι και 20 πόντους πίσω στο παιχνίδι. Όσο περνούσε το σκορ, η άμυνα μας γινόταν ακόμη πιο δεμένη και έπαιζε ο ένας για τον άλλον. Έτσι με μια λέξη που μπορώ να το σκεφτώ. Ήμασταν λίγο τυχεροί, γιατί βάλαμε και κάποιους πόντους συνεχόμενους. Νομίζω ο Βεσκούκης έβαλε ένα τρίποντο, νομίζω και ο Μαλής, ένα καλάθι από κάτω. Βάλαμε δηλαδή 6-8 πόντους συνεχόμενους, οπότε γύρισαμε σχετικά λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Σαφώς η Δάφνη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό δίνει μεγάλη αξία στη νίκη μας. Εμείς έχουμε το καλό και το κακό να είμαστε αδιάφοροι πλέον στο πρωτάθλημα, εδώ και κάποιες αγωνιστικές. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό εμένα κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο καλό είναι ότι παίζουμε χωρίς άγχος και θεωρώ ότι βγάζουμε καλύτερο πρόσωπο και παίζουμε καλύτερο μπάσκετ μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα υπήρχε ένα έξτρα κίνητρο, το ότι απέναντι ήταν η Δάφνη και κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν βρεθήκατε ακόμα και πίσω με 20 πόντους, το ότι δεν είχατε το άγχος και την πίεση για την νίκη έπαιξε ρόλο για να γυρίσετε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι γενικά μας ταιριάζουν οι ομάδες που παίζουν μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να παίξουμε τόσο καλά σε ομάδες που παίζουν πιο άναρχα. Δεν μας βολεύει αυτό το πράγμα. Σίγουρα όμως αποτελεί κίνητρο όταν παίζεις με τον πρωτοπόρο, όταν παίζεις με μια καλή ομάδα, θέλεις να την κερδίσεις, να ακουστείς, δεν ξέρω τώρα για κάθε παίχτη, δεν ξέρω τι προσωπικού στόχους έχει, οτιδήποτε. Εμείς νομίζω ότι παίζουμε όμως σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί, ξέρεις, το μυαλό του κάθε συμπαίκτη μου. Σημασία έχει ό,τι και να έγινε, έγινε για καλό και ήρθε η νίκη. Από εδώ και πέρα που μένουν 4 παιχνίδια για το φινάλε του πρωταθλήματος, υπάρχει έτσι κάποιος μικρός στόχος? Νομίζω τώρα δουλεύουμε για μας περισσότερο. Προσπαθούμε να μαζευόμαστε στις προπονήσεις και να βρούμε κίνητρο ο ένας με τον άλλον, να τον κερδίσουμε στην προπόνηση για να υπάρξει και κάποιος μικρός στόχος. Από μεριά δικιά μου και των παιχτών, φαντάζομαι και της διοίκησης, είναι να κερδίσουμε και τα 4 παιχνίδια και να κάνουμε ένα πολύ καλό σερί στο φίνις του πρωταθλήματος.